Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί ο Κύριο λέει για όλους οι άνθρωποι, όπως είναι γραμμένο το πνεύμα του Θεού λέει. Μας αλήθεια ο άνθρωπος, εσύ ποιος είσαι που αντιμιλάς στο Θεό, μήπως δεν έχει εξουσία επάνω στο πύλο να σας διαβάζω και να διδακτούμε εκείνο. Τι εννοεί ο κύριο, επειδή είναι διδάγματα για όλου του ανθρώπου επειδή χωρί την αλήθεια οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμιλούν στο Θεό. Όπω λέει εδώ προφητικά, αλλά αυτή επίση υπάρχει συνέπεια σε όσο τα παραμείνει αμετανόητη. Αλλά ο κύριο θέλει οι άνθρωποι να έρθουν σε επίγνωση τη αλήθεια, ώστε να λάβει χάρη σωτηρία. Να σα διαβάζω πώ είναι γραμμένο. Είναι στην επιστολή προς Ρωμαίον στην Ιαδιατήκη που έγραψε ο Απόστολος Παύλος Ας ακούσουμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος Να σας διαβάζω μια μεριά στην αρχή και τα πιένουμε σε μεριά εκείνη που αφορά όλους τους ανθρώπους Πρώτα μίλησε για τη σωτηριακή σωτιαρι... σωτι... σχέδιο του Θεού για το Ισραήλ επειδή ο Ισραήλ σαν έθνη ήταν έθνο εκλεκτό ώστε να είναι σαν ιερέα σε όλα τα έθνη αλλά έπεσα όμως Δηλαδή όπως κάποιο πιστό πέφτει, δηλαδή αποστατεί. Ισραήλ Ισραή, σαν μάτια του Θεό, είναι σαν αποστατημένο έθνο. Γιατί επειδή ήταν εκλεκτό από το Θεό, αλλά ο Κύριος μας, επειδή δηλαδή όταν για έργο, πρέπει να τελειώσει γι' αυτό, εδώ μιλάει προφητικά ότι έχει σχέδιο για τη σωτηρία, για το, για το σωτηρία του Ισραή. Αλλά αυτό βέβαια θα είναι με τη ελεύθερη βούληση του κάθε ένα. Διότι υπάρχει και Ισραηλίτη που πιστεύω στο Ιησού Χριστό και συνεχίζω να πιστεύω, αλλά υπάρχει και εκείνο που έχω αιμονή στη εβραϊκή θρησκεία και δεν μπορούν καμιά περίπτωση να το φω στην αλήθεια να φωτίσει την καρδιά του επειδή δεν ανοίγουν την καρδιά. Πρέπει να ξέρουμε, σωτηρία είναι με προσωπική επιλογή του καθένα να είναι πρότιμη η καρδιά του ανοιχτή προ το κύριο, το πνεύμα του Άγιο, ώστε να φωτίζει την αλήθεια μέσα του. Να σα διαβάζω όπω είπε ο Απόστολ Παύλο, το, σκε... το σωτηριακό σχέδιο του Θεού για το Ισραήλ. Σα λέω αλήθεια εν Χριστό, το Άγιο Πνεύμα, ότι έχω μεγάλο λύπη και διάκοπα ο Τζίνι μέσα στην καρδιά μου. Επειδή έχω εγώ, εγώ ίδιο να είμαι ανάτεμα από το Χριστό, κάρι το αδερφό μου, το συγγενό μου, κατά σάρκα που είναι Ισραηλίτε, τον οποίο είναι η οτεσία και η δόξα και η διατήκε και η νομοθεσία και λατρεία και υπόσχεση. Νομίζω ακούσατε εδώ τι λέει ο Απόστολ Παύλο. Και ο Απόστολ Παύλο είναι Εβραίοι. Αλλά πίστευσε, έγινε Απόστολ του κυρίου όμω. Γι' αυτό μιλάει ω έθνο του για τους συγγενείς του συγγενεί του, πω στην απιστία του πραγματικά η καρδιά του είναι σε οδύνη Αυτό είναι που λέει εδώ ο Απόστολ Παύλο. Και το έγραφε αυτό επειδή ο προβλήμα του Άγιο τον έδωκε έγκριση. Επειδή κανένα δεν μπορεί να γράφει κάτι όπω όλα αυτά που είναι γραμμένο εδώ ο Θεός είναι που έβαλε μαζί και η προφήτη και η Απόστολου με την επιταγή του κάθε λόγια του που είναι αληθινό να μείνει για όλους τους άνθρωπους. Γι' αυτό ό,τι γράφει και έμεινε εδώ σημαίνει ήταν με επιταγή το Πνεύμα το Άγιο διότι δεν μπορεί κανείς να γράφει με το τέλημά του διότι τα έχει να δώσει λόγο κάποιος πολύ ακριβό για τη ζωή του συνασέβεια και παρακοή. Επειδή ο Θεός είναι ζωντανό και δεν το βλέπουμε μιλάει. Και σήμερα ο Παύλο είναι με συντόξα του Θεού, επειδή πέσανε πριν χρόνια, τέλειωσε την αποστολή του και σήμερα είναι μέσα συντόξα του Θεού, επειδή έκαμε το έργο που του έδωκε ο κύριο. Τώρα όμω να σα διαβάζω μετά τι λέει. Θα μου πει λοιπόν ο Θεός γιατί πλέον κατηγορεί στο τέλημα το οποίο εναντιώνεται. Αλλά σαλίτια, ο άντροπε, εσύ ποιο είσαι που αντιμιλά στο θεό, μήπω το πλάσμα τα πει αυτό που τον έπλασε, γιατί με έπλασε έτσι, ή δεν έχει εξουσία ο κεραμέα επάνω στο πύλο, από το ίδιο μείγμα να κάνει το ένα με σκεύο για κρίση τιμητική, το άλλο δε για κρίση όχι τιμητική. Άρα λοιπόν, δεν εξατάται από εκείνο που θέλει, ούτε από εκείνο που τρέχει, αλλά από το θεό που ελέγχει. Αυτό είναι τα λόγια. Το αγιο πνεύμα, το Λόγιο του κυρίου μέσα στο παύλο, ώστε να είναι μήνυμα αλήθεια για όλου του άνθρωπου. Πολλοί άνθρωποι μιλούν για το Χριστό, μιλούν για το Θεό που θέλει και πολλοί νομίζουν επίση πολλέ φορέ ότι ο, ο Θεό είναι άλλο πρόσωπο, ο Χριστό είναι άλλο πρόσωπο. Πρέπει να ξέρουμε ο Θεό είναι ο πρόσωπο που τεσπίζει. γι' αυτό αποκαλείται Θεό, αλλά μόνο ένα αλήθεια ο Θεός είναι ο είναι αυτό που είτε εδώ σηκεί σαν άνθρωπο ονομάστηκε Ιησού Χριστό επειδή σαν Κύριος και Θεό δεν χρειάζεται όνομα επειδή είναι μοναδικό στην υπόσταση του αλλά είναι ασύγκριτο και ανανορίζεται μόνο με, την ιδιότητα, με τα μεγαλεία την ιδιότητα και αποκαλύψη του αλλά όταν έγινε άνθρωπο για να ξεκορίζω ανάμεσα σε άνθρωποι που ήταν τότε ονομάστηκε Ιησού Χριστό σαν άνθρωπο γι' αυτό όποιο δεν έχει αποκαλύψη δεν μπορεί να γνωρίζει ότι ο Ιησού Χριστός είναι κύριο και Θεό, ο ασύγκριτο πρόσωπο που είναι απρόσθετο φω, που κατοικεί, που ο μόνο τα κρίνει όλοι οι άνθρωποι και ο μόνο που έχει εξουσία, όπω λέει εδώ ο Παύλο με την έπνευση του κύριου, ότι δεν έχει εξουσία ο κεραμέα επάνω στο πύλο. Τι σημαίνει αυτό, τι συμβολίζει η κεραμέα, συμβολίζει τον κύριο, ο δινουργό μα, ο πλαστή που πλάδει τον άνθρωπο που, τον, τον άνθρωπο. Πρέπει να ξέρουμε κάθε μωρό που συλλαμβάνει συ, 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 η κυρία, δηλαδή όταν γίνεται σύλληψη η κυρία, τη, τη, κοπέλα, τη γυναίκα για να γεννήσει, είναι ο Θεό που βάλει πνεύμα μέσα στο μωρό εκείνο. Είναι διαδικασία που ο κύριο έκαμε για να γίνονται όσο ο ίδιο ο κύριο όταν γίνεται σύλληψη είναι αυτό που γίνει πνεύμα του. Αλλά αυτό δεν μπορεί να ξέρει κανεί ούτε οι γιατροί, επειδή ο ίδιο ο Θεός είναι μυστήριο και ανεσυκνίαστο. Αυτό οι άνθρωποι, αν δεν ξέρουν, τότε αυτό τα κάνει τον άνθρωπο να σκεφτεί με τα λογικά του να προσπαθεί να καταλάβει κάτι που δεν καταλαβαίνεται από κανένα. Όπω ο Θεός βάλει το πνεύμα μέσα σε κάθε σύλληψη, παιδί, μέσα σε κύρια, για να έχει εδώ στη ζωή για να έρθει στον κόσμο με ζωή από το Θεό, επειδή είναι δημιουργήματα του. Αν και γίνεται ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα να συλληφθεί, αλλά πνοή που έχει το βρέφο είναι από το Θεό. Ο Θεό είναι που βάλει και ο Θεό είναι που έκαμε διαδικασία αυτή. Αλλά αυτή όμω ήταν άλλο παράθεση που είπαμε, ώστε για να ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι ότι μα οι ουγγήματα. σαν κέρια του Κύριου συμβολίζει το πύλο. Το πύλο συμβολίζει την ουγγήματα όπω εμεί. Ο κεραμέα συμβολίζει ο κύριο ο, ο δημιουργό πλαστή και το μείγμα το που κάνει και λέει εδώ το ίδιο μείγμα να κάνει το ένα με σκεύο, Το ίδιο μείγμα συμβολίζει όλη την ουργήματα που είμαστε όλοι άνθρωποι σε όλα τα έτσι φυλές και όλη τη γη. Ώστε ο ταιό, με κυριακική εξουσία του, επιλέγει σύμφωνα με την καρδιά μας που εξετάζει, που ξέρει, καλεί κάποιο για, να, για να γίνει το σχέδιο του εδώ συγκεί μέσα στον άνθρωπο εκείνο. Παράδειγμα, ο Αβραμ Ο Αβραμ ήταν εκλεκτό σκεύο, δηλαδή ήταν σακέρια κέρια του Θεού, τιμητική κρίση. Εδώ σκεύο συγκεί, επειδή ο Θεό επέλεξε τον Αμπράμ στην πίστη του, ώστε ο Αμπράμ ήταν άνθρωπο εκλεγμένο, για να ευλογηθούν όλα τα έτσι, επειδή μέσα στον Αμπράμ ήρθε εδώ στην ο Θεό με σάρκα σαν άνθρωπο Ιησού Χριστό γεννήθηκε σαν άνθρωπο στην του Αμπράμ ώστε όλα αυτά ήταν επιλογή του Κύριου να επιλέξει τον Αμπράμ για να κάνει το σχέδιο του και χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο τον Αμπράμ που πέσανε ήδη πριν αιώνια είναι αυτό που σήμερα έχουμε πίστη και χάρη που μπορεί ο άνθρωπο να λάβει μέσα στο Ιησού Χριστό. Αν και ο Κύριο μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά πρέπει να ξέρουμε η αγατότητα του Θεού θέλει να εργαστεί με τον άνθρωπο για τα σχέδια του, με τον άνθρωπο που είναι την ουγγήματα του. Αυτή είναι μια, κατα, μια σκέψη που δεν μπορεί να κατανοεί κανεί γιατί εφού ο κύριο ο Θεό είναι, είναι αφύπαρ, ανύπαρκτο που δεν χρειάζεται, είναι ολοκληρωμένη στον εαυτό του τα πάντα, δεν λείπει τίποτα, είναι τελειό, έχει τελειότητα, αλλά είναι αγατότητα του επίση. Γι' αυτό θέλει να εργαστεί με στον άνθρωπο και επιλέγει τον άνθρωπο που θέλει να κάνει το σχέδιο του. Ο Αμπραμ ήταν σκεύο τιμητική σακέρια του κύριου. Επίση, όπω 12 φυρέ του Ισραήλ, ένα φίλοι, μια φιλή του Ισραήλ ήταν επίση σκεύη τιμητική σακέρια του, τη φιλή του Ιουντά που γεννήθηκε ο Ισού Κρυσό. Ήταν φιλή επιλεγμένο από το Θεό επίση. Επίση, σαν γυναίκα, γυναίκα που ήταν επιλεγμένο από το κύριο, σαν σκεύο τιμητική, ήταν η Μαρία που γέννησε το Ισού, που ήταν, που ήταν παρτένα. Αυτή επίση ήταν σκεύο τιμητική σακέρια του Θεού, επειδή ο κύριο είναι που αποφάσιζε να εισαρκωθεί στη κυρία τη Παρτένα, δηλαδή η Παρτένα ήταν σκευό στα κέρια του Θεού επειδή βρήκε κάρι στα μάτια του. Όπω ο Άγγελο Γκαμπρί που έφερε μήνυμα την ανήγγειλε. Επίση, ο Απόστολο Παύλο ήταν σκεύο τη μυτική σακέρια του κύριου για να ξαγγέλει το Ευαγγέλιο του, του Χριστό σε όλα τα έτσι και σήμερα συνεχίζονται επίση. Αλλά το πρόβλημα μεγάλο που έχουμε σήμερα, που όχι μόνο σήμερα, άκουσε από χρόνια, είναι η θρησκεία επειδή θρησκεία ζούμε την παραδόση του. Και έχω τρόπο σκέψη ότι ο Θεός δεν μιλάει πλέον και επειδή δεν το βλέπω, δηλαδή κάθε ένα με τον δικό του τρόπο που σκέφτονται να, να, μπορεί να πιστεί με τη σκέψη του, δηλαδή με γνώμη του να, να, να με τη δικό του γνώμη και εκεί να στέγεται. Όμω πρέπει να ξέρουμε, η γνώμη του ανθρώπου είναι, εξάρτο, από πέντε αισθηση αλλά η αλήθεια του, του, κυρίου δεν εξάρτονται από πέντε αισθήσει. Αλλά όταν κάποιο ζει με γνώμη του, τότε ζει μέσα σε, δηλαδή ζει με πλάνη, πώ θα πω, δηλαδή μια, ζει με μια ελπίδα που δεν υπάρχει πουθενά. Χρειάζεται την αλήθεια να φωτιστεί από το πνεύμα του Άγιο. Χρειάζεται αποκαλύψη από το πνεύμα του Άγιο. Αυτό είναι που συνέβη και επίση στο Ισραήλ και γίνεται σε πολλοί άνθρωποι, σε διαφορετική θρησκεία, σε όλο τον κόσμο σήμερα, που έχουν τη σκέψη του ότι δεν μιλάει, όταν το πνεύμα του Άγιο κινείται, δεν μπορεί να το αναγνωρίζω. Δεν δέκονται. Γιατί επειδή έχω σκέψει ότι δεν μιλάει πλέον αφού δεν το βλέπω. Όλοι αυτοί είναι τρόπο σκέψη που οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει πίσω από την παραδόση τη θρησκεία. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε. Σύστημα τη θρησκεία είναι μεγάλη εκτρότητα εναντίον στο τέλημα του κυρίου. Εναντιώνονται εναντίον σου Θεό από άγνοια. Όχι επειδή ξέρω, από άγνοια. Παράδειγμα, οι ιεροί του Ισραήλ δεν σταύρωσαν το Ιησού Χριστό τεληματικά, από άγνοια. Και σήμερα παρόμοια το πνεύμα το Άγιο κινείται η παρουσία του από παντού να μιλάει με τους άνθρωπους. Αλλά από άγνοια οι άνθρωποι της θρησκεία εναντιώνονται στο τέλημα του Κυρίου, το πρόσωπο του Κύριου, τη κίνηση του Αγιο Πνεύμα και λένε ότι εμεί είμαστε έτσι. Εμείς, δηλαδή αρχίζουν να λένε σαν δόγματα του. Παράδειγμα λέω τώρα. Εμεί είμαστε Μάρτυρε του Ιωκοβά. Εμεί είμαστε κατολικοί, Εμεί είμαστε Οθόδοξοι. Είμαστε... Όλα αυτά είναι τα ντόγματα. Τα ντόγματα ανθρώπινο, θρησκεία. Πρέπει ο άνθρωπο να ζει με αποκαλύψη το πνεύμα του Άγιο, για να ζει με σιγουριά, με βεβαιότητα. Επειδή όλοι αυτοί που οι παραδόσει που γίνονται μέσα στη θρησκεία είναι κάτι που είναι ανθρώπινα που περιορίζεται με πέντε αισθήσει. Αλλά η αλήθεια του Θεού δεν εξατάται από αυτά. Έρχεται από την αποκαλύψη στο πνεύμα το Άγιο και η ματυρία του. Γι' αυτό επίσης εδώ, παραβολικό κύριο λέει, ο, 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 ο Απόστολος Παύλος με την έπνευση του κύριο λέει, «Μας αλήθεια, ο άνθρωπο, εσύ ποιος είσαι που αντιμιλάς ο Θεό». Σήμερα βλέπουμε οι άνθρωποι αντιμιλούς ο Θεό, πάρα πολύ, σε όλο το κόσμο. Οι άνθρωποι αντιμιλούς ο Θεό από άγνοια, από πείσμα, Κάθε ένα με το δικό του σκέψη, μα γιατί ο Θεός έτσι, μα γιατί έτσι, όχι δεν μπορεί να γίνει, γιατί τέτοια που πρέπει να ξέρουμε. Δεν μπορεί κανείς να τη μιλά στο Θεό και να περιμένει να έχει απάντηση. Απλώς να τη μιλάει στο τίκο, στον αέρα μόνο του, επειδή ο Θεός δεν είναι υποκρεωμένη να μας απαντήσει, ενώ η εκείνη έχει εξουσία και είναι κύριο. Εμεί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι είμαστε δημιουργήματα και χρειαζόμαστε σωτηρία από αυτό που είναι μυστήριο σε εμά και αυτό είναι που μα συντηρεί. Επειδή με το λόγο του συντηρεί όλη την ύπαρξη, λέει, με το λόγο τη δυνάμη του, αλλά με το λόγο του τα έχει τέλο όλα. Η λήξη, όλα αυτό που φαίνονται. Επειδή όλα αυτό που φαίνονται δημιουργήθηκε από το κύριο. Ο ίδιο είναι εκτός χρόνο και γενεολογία αλλά επειδή είναι εκτός χρόνο και γενεολογία ο μόνο που τα μείνει είναι αυτός και οι μόνοι άνθρωποι ας πούμε σαν εμείς που τα σώζονται είναι εκείνοι που με πίστη τα μπουνε στη σωτηρία σαν πρόβατα. Δηλαδή, μόνο εκείνο με πίστη είναι εκείνο που τα μπουν στη σωτηρία με τη χάρη του Θεού σαν τα πρόβατα. Αλλά όλοι όσοι δεν είχαν κοινωνία με το πνεύμα του Άγιο, απλώ η κατρισκία, τότε τα μείνει έξω. Δηλαδή, τα είναι τα ερήφια. Πρέπει να ξέρουμε αυτό. Τα τελειώσει όλα. Τα τελειώσει όλα αυτά που φαίνονται. Έχει ημερομηνία λήξη. Ο κύριο βαστάζει όλα με τη δυνάμει, το λόγο του. Βαστάζει τα πάντα και όλοι εμεί. Όλο το σύμπαν με τη δυνάμη, το λόγο του. Αν μιλά ο κύριο, ο λόγο του έχει εξουσία να σταματήσει να υπάρξει. Όλα. Αν ο κύριο μιλάει για να γίνει κάτι, προστάζει και γίνεται αυτό που δεν υπήρχε, επειδή ο κύριο μίλησε. Αυτό είναι μια ασύγκριτο μεγαλία τη Κυριακία και την παντοδυναμία του κύριου. Γι' αυτό δεν πρέπει ο άνθρωπο να τη στο σωτεό επειδή θέλει κάτι να γίνει όπω θέλει εκείνο και χωρί να ξέρει για ποιο λόγο είναι έτσι, επειδή προσπαθεί να κάνει σαν εκείνο ξέρει καλύτερα από το Θεό, ώστε εκείνο μπορεί να γιορτώνει το Θεό. Αυτό είναι που οι άνθρωποι κάνουν πολύ. Οι άνθρωποι σήμερα πολλοί όταν σκέφτονται και μιλούν κάποτε, να παρατηρούμε ότι μιλούν σαν εκείνοι ξέρουν καλύτερα από το Θεό και εκείνοι πρέπει να γιορτώσει το Θεό γιατί γίνεται αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβα... πρέπει να ξέρουν ότι τυπούν στο τείχο επειδή ο Θεό δεν είναι ο κύριο, έχει εξουσία, δεν είναι υποκρεωμένοι να απαντήσει σε εμά. Αλλά αυτοί, αν δεν αναγνωρίζει ότι είναι άνθρωποι, χρειάζεται να ταπεινωθούν. Μόνο να έχουν κοινωνία με το κύριο, ξεπερνάει το, τη ώρα του με τίποτα, επειδή χτυπούνται στον αέρα. Αν δείτε τα όμω, αν δεν μετανοήσουν, τα κριτού μέχρι τέλο, επειδή έχω ευκαιρία, επειδή αυτή, η, όλα αυτά στα μάτια του Θεού είναι ασέβεια, επειδή είμαστε εμεί δημιουργήματα, είμαστε πύλο που εκείνο είναι δινουργό. Αν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνουμε, μπορούμε να έρθουμε σαν γόνατα, στην παρουσία του κύριου. Μιλάμε μαζί του, λέμε, κύριε, ο, με σεβασμό όμως, αν κάποιο Έρχεται με σεβασμό, ο κύριο θα το απαντήσει σε κάτι με το μέτρο που ο κύριο ξέρει ότι μπορεί να ανέξει ο άνθρωπο. Μπορεί να το φανερώνει. Αλλά αν ο κύριο επίση με την κυριαρχία του δεν το φανερώνει, σημαίνει βλέπει ότι δεν τα ανέξει με το μέτρο το μυαλό του άνθρωπο. Εμεί οφείλουμε μόνο να λέμε, κύριε, σε πιστεύουμε χωρί να ξέρω, χωρί να καταλαβαίνω. Αυτό θέλει ο κύριο να βλέπει από εμά, επειδή έτσι. Δείχνουμε ότι είμαστε δημιουργήματα και εκείνο είναι δημιουργό και είναι κεραμαία που μας κρατάει στα χέρια του, που μπορεί να γίνει οτιδήποτε και να κάνει οτιδήποτε. Αλλά όταν τον εμπιστευτούμε, τότε είμαστε ασφαλείς. Δεν χρειαζόμαστε να ξέρουμε αυτό που δεν μπορούμε. Υπάρχει πολλά που δεν μπορούμε να ξέρουμε εμεί. Επειδή μόνο αυτό που φαίνεται και με πέντε αισθήσει μα μπορούμε να αντιληφθούμε, να αγγίζουμε, να σκεφτόμαστε. Αλλά πέρα από αυτό δεν μπορεί κανεί. Γιατί όμω Πρέπει να βασανίσει τον εαυτό του, να αρχίζει να έχει απορία. Γιατί γίνεται έτσι, γιατί αυτό είναι μόνο κάσιμο χρόνο. Καλύτερα να εμπιστευτεί το κύριο. Γι' αυτό λέει εδώ: Δεν έχει εξουσία ο κεραμέ πάνω στο πύλο από το μείγμα να κάνει ένα σκεύο για κρίση τιμητική, το άλλο για, σκεύ, για κρίση όχι τιμητική. Κρίση, σκεύο για κρίση τιμητική είναι ο άνθρωπο που οτι όταν εκλέγει σαν σκεύο για τα έργα του εδώ συγκεί όπως σας είπα η Μαρία η Παρτένα, ήταν σκεύω κρίση τιμητική σαν κέρια του Κύριου για να γίνει το, σκέδιο σχέδιο του όπως συνέβηκε, επειδή γεννήθηκε ο Θεός σαν άνθρωπο που είναι Εμμανουήρ, ο Θεός είναι μαζί μας. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι επίση συνεχίζουν κάθε μέρα με ότι ο Θεός, να επιλέγει τους άνθρωποι να γίνει σκεύη τιμητική για τη δόξα του σκεύει τη μυτιγία του Ευαγγέλιου του που να κηρύτεται σε όλο το κόσμο που κηρύτεται. Ο κύριο καλή άνθρωπο που η καρδιά του είναι πρότιμη. Όταν ο άνθρωπο λέει ναι στο κύριο, τότε ο κύριο βάλει το τη του μέσα, τα καρίσματα, το κρίσμα του και αρχίζει να κρίσουν πιο τον άνθρωπο εκείνο για τη δόξα του, για να σώζεται οι άλλοι άνθρωποι που είναι σε άγνοια από διαφορετική θρησκεία. Πρέπει να ξέρουμε οι μουσουλμάνοι πάρα πολύ οι κάρτες στον Χριστό. Στη Γάζα, στο Παλαιστίνο, όπως άκουσα αυτή τη μέρα, δηλαδή πολλοί μουσουλμάνοι, ταυτόχρονα Παλαιστίνοι, ήταν μια όνειρα στο Ισού Χριστό. Αυτό είναι μια ταυμαστό έργα που κάνει ο Θεό. Πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή, επίσης, οι Παλαιστίνοι επίση, οι Μουσουλμάνοι που είναι σε άγρια, δεν αναγνωρίζουν το Θεό τον αληθινό, αλλά ο κύριο θέλει να το σώσει. Γι' αυτό εγώ πιστεύω το πόλεμο που γίνεται τώρα ανάμεσα στο Ισραήλ και η Παλαιστίνη, αν και ο κύριο επιτρέπει όλα αυτά, έχει σκοπό. Επειδή ο κύριο, αν και έδωσε του Ισραηλίτε αυτή τη γη, αλλά αγαπάει όλου του άνθρωπου και ακόμα οι Παλαιστίνοι που είναι σε άγνοια δεν αναγνωρίζει ότι αυτή την γη ότι έδωσε ο κύριο τον αγαπάει. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι ο είναι προσωπολίτη κατά πρώτο. Αν και έδωσε στο Ισραήλ αυτή τη γη, αλλά αγαπάει όλου του άνθρωπου. Επίση την άλλη πλευρά, η θρησκεία είναι που δίνει λάθο τρόπο σκέψη στου άνθρωπου, η ιδεολογία που είναι υπάνθρωπο πολλέ φορέ, όπω βλέπουμε το Ισλάμ να κάνει. Αλλά ο κύριο τέλει να σώσει αυτοί οι άνθρωποι, αν δίνουν την καρδιά του αν μετανοήσει, αν ο κύριο τον αποκαλυπτεί, όπω άκουσα αυτέ τι μέρε, στη Γάζα πάρα πολύ Παλαιστίνη, είδα την όνειρα, αποκαλύψει το πνεύμα του Άγιο, τον αποκάλυψε το Ισού Χριστό, Πίστευσα στο Ισού Χριστό, Μια πίστευση, είδηση είναι ταυμαστό αυτό που κάνει ο Θεό. Και στο Ισραήλ παρόμοια, αποκάλυψε το πνεύμα του Άγιο σε πολλοί Εβραίοι επίση, επειδή Ήκα επίση, άγνοια επίση. Πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι είναι να σώζει όλοι οι άνθρωποι. Και στη χώρα μα εδώ, στην Αφρική, στην Αμερική, παντού ο κύριο εργάζεται. Ειδικά όπου οι άνθρωποι είναι σε άγνοια. Και ακόμα όπου οι άνθρωποι είναι, έχουν αιμονή στη θρησκεία. Αλλά ο κύριο θέλει να το φέρει στην αλήθεια. Το σκοπό του κύριου που είτε εδώ συγγεί σαν άνθρωπο δεν ήταν να δημιουργήσει θρησκεία. Ήταν να δημιουργήσει εκκλησία. Τι σημαίνει εκκλησία. Είμαστε εμεί κάθε ένα που πιστεύει στο Ισού Χριστό. Δηλαδή, να φέρει τους άνθρωπο η πίστη μαζί του. Κοτ, τότε γίνεται εκκλησία, δύο και, δύο, δύο και, τρία όπου είναι, εκεί είναι η παρουσία του Κύριου. Αυτή είναι η εκκλησία και τα μιλήσουμε αυτή την άλλη μέρα, επειδή πολλοί άνθρωποι κουλάτε ως νρόπο σκέψη ότι ο Θεός είτε να δημιουργήσει τρισκέα κρισιανισμό, Όχι, εκκλησία, ψυχέ που τα πίστευσα στο Ευαγγέλιο του να γίνουν μαθητέ του και γίνεται μέχρι η τέλεια το Ιόνια. Για σήμερα σε αφήνω εδώ η κάρη του Κύριου Ιησού, μαζί με όλοι σα.